Την ήσυχη γειτονιά τους είδαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 να αλλάζει και από ένα ήρεμο προάστιο να μετατρέπεται σε ένα κυκλοφοριακό κόμβο που ενώνει τη νότια και ανατολική Αττική με το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια. Βασικός λόγος στη δημιουργία της δυτικής περιφερειακής ημιτού που σχεδιάστηκε να σηκώνει καθημερινά τεράστιους όγκους αυτοκινήτων. Δεν προβλέφθηκε όμως πού θα πάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα μόλις βγουν από αυτήν. Το πρωί μια τεράστια αγορά δημιουργείται από την πλατεία Αϊνστάιν της Ηλιούπολης και μέσω της λεωφόρου Πρωτόπαπα και της πλατείας 28 Οκτωβρίου δημιουργείται ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το κόμβο Σακέτα. Η στενοπός αυτή οδηγεί έναν οδηγό να χρειάζεται πάνω από 3 τέταρτα της ώρας για να διανύσει την απόσταση από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι τη δυτική περιφερειακή Ημιτού. Δεν είναι όμως μόνο τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα που δημιουργεί η στενοπός της Ηλιούπολης. Η γειτονιά έχει θρηνήσει δεκάδες θύματα. Βρισκόμαστε στην Αγία Μαρίνα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, πάνω από την Αναστάσεως, ανεβαίνοντας Φουκαρέα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι καθημερινά από τις 6.30, 7 παρατέταρτο μέχρι τις 10 περίπου δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος στη γειτονιά. Το καυσαέριο είναι αφάνταστα πολύ, η κατάσταση είναι δραματική. Ατυχήματα είχαμε μέχρι που μπήκαν τα φανάρια, είχαμε πάρα πολλά. Την τελευταία χρονιά μέχρι που μπήκαν τα φανάρια είχαμε εδώ στην γειτονιά 12 ατυχήματα, 12 σκοτωμούς έγιναν, 12 άτομα χαθήκαν. Ο τελευταίος ήταν ο Παναγιώτης ο Καπερώνης, γείτονας. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι περί τα 100, ίσως παραπάνω, ίσως και κατά τη λιγότερα. Δεν μπορώ ακριβώς να θυμάμαι. Το πρόβλημα άρχισε από τον καιρό που ανοίχθηκε η Κατεχάκη Βενιζέλου, η Κατεχάκη λεγόμενη. Έγινε το 1980 προς 81, λίγο πρωτού τις βουλευτικές εκλογές του 81. Έγινε, εμείς είχαμε πάρει μια θέση τότε σαν Ηλιουπολίτικα νέα. Είχαμε ονομάσει το δρόμο αυτό, τον είχαμε ονομάσει Καρμανιόλα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και δυστυχώς μέχρι σήμερα οι δημοτικές αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τον βγάλουν το δρόμο από εδώ για να γλιτώσουμε. Κάναμε μια συγκέντρωση Επιτροπή Κατοίκων, μαζευτήκαμε περί τις 2.000 άτομα, κλείσαμε το δρόμο για 2 ώρες και την άνοδο και την κάθοδο και τότε καταφέραμε και βάλαμε τα φανάρια και από τότε γλιτώσαμε κιόλας. Πολλές φορές η σημερινή δημοτική αρχή από ό,τι μας λέει αγωνίζεται για να φύγει, τη μια μας δεν θα πάει από πάνω, την άλλη υπόγεια, την άλλη δεν έχουν αποφασίσει οριστικά πού θα γίνει και τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε εμείς τουλάχιστον, σαν κάτοικοι. Το καυσαέριο μας πνίγει. Άνοιξες τις πόρτες να μπει για να μπει αέρας καθαρός, μπαίνει καυσαέριο αντί για να μπει οξυγόνο. Από την κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι εδώ να ανέβεις να μπει την Βενιζέλου είναι περί τα 20 λεπτά, περίπου 25. Ο Δήμος της Ηλιούπολης κάνει πρόταση. Ο λαός της Ηλιούπολης έδωσε μεγάλες μάχες χρόνια τώρα για να μπορέσει να φύγει αυτό που λέμε λεμιτόμος μέσα από την πόλη μας, η περιφερειακή της Κατεχάκη Ημιτού. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα όρια μας. Εκτός από τα πολλαπλά ατυχήματα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία χρηματοδότησης για να φύγει αυτός ο δρόμος από την πόλη μας. Το πακέτο Juncker, αυτό το οποίο ετοιμάζεται σήμερα, είναι το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο για να αναβαθμίσει την πόλη μας και να βγάλει τη Λεμιτόμο από την πόλη. Πρέπει να δώσουμε όλοι ένα μεγάλο αγώνα, ώστε στην ιεράρχηση που θα κάνει η κυβέρνηση στα έργα, η περιφερειακή Ημιτού μέσα από την υπογειοποίησή της από τη Βουλιαγμένης, να είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες σε ένα από τα πολύ μεγάλα έργα. Και αυτό γιατί. Πρώτα απ' όλα για να σώσουμε ζωές, δεύτερον για να σώσουμε ολόκληρη την πόλη και να μπορέσουμε να την αναβαθμίσουμε. Το τρίτο όμως το σημαντικότερο είναι για να αποκτήσει επιτέλους και περιφερειακό δακτύλιο. Η πρωτεύουσα και η Μητρόπολη
Γιατί δυστυχώς είναι η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης η οποία δεν έχει καν περιφερειακό δακτύλιο. Θα δώσουμε τη μάχη μας επιστημονικά, τεκμηριωμένα και με κινηματικές λογικές. Δεν είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να κλείνουμε δρόμους και να δυσκολεύουμε τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων. Αν χρειαστεί όμως, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε, και θα το κάνουμε γιατί πρέπει να δοθεί τώρα, εδώ και τώρα, ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Οι κάτοικοι και οι δημοτικοί αρχοί ονειρεύονται να ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή πόλη, να δημιουργηθεί μια υπόγεια σύραγγα και να απαλλάξουν τη γειτονιά τους από το βαρύ φορτίο που τους φόρτωσαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Αττικής. Ονειρεύονται μια γειτονιά βιώσιμης κινητικότητας, απαλλαγμένη από τα ατυχήματα, την ατμοσφαιρική ρήπαση και την κυκλοφοριακή βοή. Ονειρεύονται να έρθει μια μέρα που να ενωθεί και πάλι κάτω με την πάνω γειτονιά και τα παιδιά να βγουν και πάλι στους δρόμους να παίξουν και να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Ο Δήμος Ηλιούπολης διοργανώνει στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχείου εκδήλωση για την πρόταση δημιουργίας υπόγειας σύραγγας που να ενώνει τη δυτική περιφερειακή Ημιτού με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Την 3η, 19 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα, με εισηγητή τον μελετητή συγκοινωνιολόγο κύριο Ζέκο.